τεχνοφίλους μας, τους μαθητές μας, οι οποίοι είναι digital natives, ενώ εμείς είμαστε digital immigrants, θα θέλαμε. Τι κάνουν οι μαθητές μας με τα κινητά τους? Παίζουν. Δεν κάνουν τίποτα που να έχει σχέση με μάθηση. Αν πιάσουμε, το ειδικό σχολείο δεν έχει τις δυνατότητες για να στηρίξει. Έχω μιλήσει με μαθητές μου, οι οποίοι κάνουν το μάθημα της πληροφορικής, μου λένε ότι είμαστε 5 βήματα πίσω από αυτό που είναι η πληροφορική σήμερα. Τέλος πάντων, έχω δει άλλους μαθητές μου, οι οποίοι αντί για project κατασκευάζουν apps. Πηγαίνουν σε κάποια σχολεία τα οποία έχουν πιο πολλά μέσα, πιο πολλά χρήματα. Η γενική μεγάλη μερίδα του πληθυσμού των μαθητών δεν αντιμετωπίζει έτσι το κομπιούτερ και το PC. Δεν έχει μάθει να μελετάει. Σκεφτείτε επίσης ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη μερίδα γονέων που αν τους αναφέρουμε digital λεξικό, η απάντηση είναι, και που ξέρω εγώ ότι δεν είναι ανοιχτό το Facebook από κάτω και να χαζεύει, το κομπιούτερ, το tablet δεν είναι αντικείμενο μελέτης. Μεταξύ μας, μην το πάμε στο σχολείο στον άλλον, η δικιά μου η μαμά, όταν με βλέπει να δουλεύω στο tablet, μου λέει παίζεις πάλι, δεν το καταλαβαίνω, μπορεί να πληρώνω λογαριασμούς, ναι, αλλά αυτό θεωρείται παιχνιδομηχανία, εργαλείο παιχνιδιού. Και πάλι θα γυρίσω σε αυτό που είχαμε πει. Δεν είναι όλα τα παιδιά εκπαιδευμένα το ίδιο στην τεχνολογία. Και ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή του σχολείου, με την οικονομική κατάσταση των οικογενειών, θα πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα από τη διδασκαλία τεχνολογίας. Πρώτο μάθημα οδήγησης. Αυτό είναι ένα αυτοκίνητο. Αυτό είναι ένα τιμόνι. Αυτό δεν το πατάς αν δεν είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις. Η χρήση της τεχνολογίας μας κάνει καλύτερους εκπαιδευτικούς και καλύτερους μαθητές μόνο όταν αντιμετωπίσουμε το μάθημα ως μάθημα. Ένα μάθημα τεχνολογίας, είτε γίνεται σε computer lab, είτε γίνεται σε αίθουσα διδασκαλίας, για μένα δεν είναι ένα μάθημα παιχνίδι στο οποίο ο καθηγητής μας αϊτσίκλα με απαντάει το δικό του email, κοιτάζει γύρω-γύρω, αλλά δεν έχει φτιάξει lesson plan, δεν έχει κάνει όλα τα υπόλοιπα που θα πω σε λίγο. Μας κάνει καλύτερους εάν συνεργαστούμε όλοι μαζί, ενημερώσουμε γονείς, μαθητές, προσωπικό και αν κάνουμε οικονομία ενέργειας, εσείς κάνετε οικονομία ενέργειας, γιατί μοιράζεστε. Το μοίρασμα είναι ανακύκλωση και η ανακύκλωση είναι θετική στάση. Γιατί δεν ξοδεύουμε εκεί που δεν χρειάζεται. Αυτή είναι η τάξη. Αυτή είναι η τάξη στο Sigford όμως, όχι στο Sigford UK. Είναι ένα summer school στο οποίο δουλεύω τα τελευταία 3 χρόνια με director of studies, αλλά πέρσι είχα κανονική τάξη. Επειδή η τάξη μου ήταν B2C1, αποφάσισα να δουλέψω στο computer lab. Και δεν ήταν ακόμα αυτή, είναι και μία ακόμα φωτογραφία. Είναι 2 τέτοια τραπέζια. Είχα 8 παιδιά μέσα στην τάξη. Το πρόβλημα που συνάντησα στην αρχή είναι ότι ανοίγαμε ό,τι τους κατέβαινε. Μέχρι που δεν ανοίγαμε ό,τι τους κατέβαινε, γιατί πήγαμε σε μια σειρά. Πώς? Πρώτα-πρώτα, το μάθημα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο. Και ο σχεδιασμός του μαθήματος θα πρέπει πρώτα-πρώτα να είναι ισορροπημένος, πόση τεχνολογία, πόση ατομική δουλειά, τι ακριβώς του ζητάω, να έχω δοκιμάσει εγώ τις διαδρομές και από εκεί και πέρα να μπορώ να τους δίνω πολύ σαφείς εντολές. Γυρνάμε πάλι σε πολύ βασικά πράγματα, instructions. Open that, click on this και όχι παραπάνω και πολύ καλό monitoring. Βέβαια, εντάξει, ήταν πολύ καλά παιδιά και είναι και μεγάλα παιδιά, πειθαρχήσανε άμεσα. Το ζήτημα είναι να καταφέρουμε να ισορροπήσουμε το περιεχόμενό μας. Δεν θέλουμε 95 ασκήσεις γραμματικής σε 45 λεπτά. Θέλουμε να τους κρατήσουμε απασχολημένους, αλλά θέλουμε στο τέλος της μέρας να προκύψει κάτι το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε παρά έξω. Και φυσικά θα πρέπει να δούμε τι προβλήματα θα προκύψουν. Τα anticipated problems δεν είναι μόνο για τα καρτά lesson plans, είναι και για τα digital lesson plans. Τι plan B, εγώ, εάν σήμερα πέσει το δίκτυο, έχουμε ένα μπουρίνι όπως είχαμε το πρωί και δεν έχω computers, πώς θα γίνει αυτό? Τι θα πρέπει να φροντίσω να δώσω στους μαθητές που δεν έχουν ξαναχρησιμοποιήσει PowerPoint? Μήπως πρέπει να τους μάθω ότι δεν κάνουμε copy-paste από τη Wikipedia πράγματα ή ότι δεν γράφουμε ολόκληρες προτάσεις στα PowerPoint? Είναι καλύτερο να είναι less busy παρά να είναι crowded. Το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι εμείς οι ίδιοι να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία και οι υποδομές μας να λειτουργούν. Ακριβώς επειδή έχουμε πολύ καλούς ανταγωνιστές από κάτω, οι μαθητές μας είναι IT σε αυτά τα πράγματα, δεν μας παίρνει να λαγκάρουμε. Ήδη είπα ότι το πρώτο είναι το προσεγμένο μάθημα. Το δεύτερο είναι η στήριξη του προσωπικού. Προσωπικά θα ξεκινούσα από τους τεχνοφοβικούς, μόνος τους. Εάν ένας άνθρωπος φοβάται κάτι, το φοβάται για ένα πολύ καλό λόγο. Ο τρόπος να το συνηθίσει είναι να το δείξουν. Μόνο του.
χωρίς τους άλλους που πάνε πιο γρήγορα. Εξατομικευμένη μάθηση για τους δικούς μας καθηγητές. Με πολλή υπομονή για να απαντήσουμε όλες τις ερωτήσεις. Από εκεί και ύστερα, 10 μυαλά σκέφτονται καλύτερα από ένα. Brainstorming. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Club Eiffel. Τι εργαλεία μας δίνει. Πώς τα χρησιμοποιεί ο καθένας. Είναι uniform. Στέλνουμε όλοι οι SMS. Χρησιμοποιούμε όλη την πλατφόρμα για homework. Βάζουμε όλοι τα quiz μας. Αν το κάνει ένας, κάπου-κάπου, πότε-πότε, και κάποιος δεν το κάνει ποτέ, δεν είναι ήθος ή έθος του σχολείου. Άρα θα πρέπει να δω και εγώ ως καινούριος εργαζόμενος σε ένα σχολείο Club Eiffel, πώς μπορώ να το αξιοποιήσω. Άρα θα πρέπει να μιλήσω. Αυτός είναι ο τρόπος, αυτό είναι το culture of sharing. Να συνεργαστούμε και μετά να εκπαιδευτούμε και να ξαναεκπαιδευτούμε και να ξαναεκπαιδευτούμε. Μπορεί το training να γίνει μεταξύ μας. Κάποιος που είναι πιο καλός αυτό και κάποιος που είναι λιγότερο καλός εκείνο να ρωτήσει ή μπορούμε να ανταλλάξουμε επισκέψεις ανάμεσα σε κοντινά σχολεία, το οποίο θα είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον project. Ιδιαίτερα αν υπήρχε αυτό το φόρουμ μέσα στο οποίο θα μπορούσαν να φαίνονται οι δράσεις του Club EFL. Άρα το σημαντικό είναι η φλόγα του Club EFL να καίει. Δεν θέλουμε να σβήνει. Δεν θέλουμε να γίνεται που και που, θέλουμε να γίνεται πάντα. Consistency is the name of the game. Θέλουμε να το μοιράζονται οι καθηγητές μεταξύ τους. Για μένα, πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχουμε ένα user's blog, εκτός από όλα τα υπόλοιπα, στο οποίο να μπορούν να πούνε όχι μόνο αυτά, να βάλω εγώ απορίες μου. Όταν κάνω αυτό, κολλάω εκεί, αυτό μου παίρνει πολλή ώρα, εκείνο πώς μπορώ να το κάνω πιο εύκολα. Και αυτές οι ερωτήσεις να μένουν, να υπάρχει ένας, μία, ας το πούμε, library of answers. Και κυρίως τις λύσεις. Θα έλεγα ότι καλό είναι κάποια στιγμή να διοργανωθούν και διαγωνισμοί. Δεν έχω δει τελευταία διαγωνισμό, στο καιρό που ξέρω. Ναι, χαίρομαι που το σκεφτείτε. Δεν έχω δει πρόσφατα. Όχι ενδοσχολική, Club EFL διαγωνισμοί. Δηλαδή να ξεκινήσουμε με Christmas projects για παράδειγμα, τα οποία να είναι throughout Greece, όπου υπάρχει σχολείο Club EFL. Αυτές οι τεχνικές δυσκολίες υπάρχουν κάτι computer geeks που τι ωραία που τις λύνουμε. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε εμείς για όλα. Εμείς θα δούμε το παιδαγωγικό κομμάτι. Και φυσικά ο διαγωνισμός μπορεί να είναι εσωτερικός, μπορεί να είναι εξωτερικός. Σημασία έχει πώς θα το διαχειριστούμε μετά. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι η στιγμή να δημιουργηθεί ένα Club EFL newsletter το οποίο να πηγαίνει παντού. Ας πούμε, ό,τι δημιουργήσαμε αυτές τις μέρες εδώ, πώς θα τραβήξουμε περισσότερο κόσμο σε αυτό το εργαλείο μάθησης. Θα πρέπει να το προβάλλουμε, γιατί εμένα με ενδιαφέρει βιωσιμότητα, με ενδιαφέρει μακρά διάρκεια, με ενδιαφέρει να είμαστε και του χρόνου εδώ. Και μεταξύ μας, εμείς θα είμαστε, δεν ξέρω αν θα έχουμε χορηγό, και αν θα είναι τόσο γενναιόδωρος για να είμαστε εδώ. Άρα, θα πρέπει να εξοικειώσουμε πρώτα απ' όλα το κάνουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και για να γίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, πρέπει οι γονείς να το ζητάνε, να το θέλουν. Και για να το θέλουν, θα πρέπει να του εξοικειώσουμε. Το συγκεκριμένο screenshot το πήρα από το site του κυρίου Ντούρου, μου άρεσε για ένα λόγο. Δεν ήταν link που με πήγε στην πλατφόρμα. Ήταν ένα link το οποίο άνοιξε. Κανονικά είναι κομμάτι του ψηφιακού σχολείου, εξηγεί τι ψηφιακά εργαλεία χρησιμοποιεί και λέει τι είναι το Club EFL. Άρα, εγώ κάνω οικονομία ενέργειας. Ως γραμματέας αυτού του σχολείου, δεν χρειάζεται να πω στο χωριό 50 φορές και σε 30 γονείς 60 φορές τι είναι το Club EFL και γιατί το χρησιμοποιούμε και ότι είναι ασφαλές το κλπ. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση. Εύκολο, λιτό, εκεί. Πρέπει να είναι παντού στην επικοινωνία του σχολείου μας, εάν θέλουμε να το δούμε ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να το περάσουμε ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η χρήση του, η συχνή χρήση του, η παρουσία του μέσα στο σχολείο μας, ο ενθουσιασμός των παιδιών, και αυτό έρχεται από τη συχνότητα της χρήσης. Η παρουσίαση της δουλειάς μέσω της πλατφόρμας, να δείξουμε στο γονιό τι ακριβώς κάνει το παιδί. Όλοι κάνετε learning presentations, όλοι καλείτε γονείς στο Σεπτέμβριο. Αφιερώστε ένα 20 λεπτό να δείξετε είτε βιντεοσκοπημένα τι κάνει, είτε εκείνη την ώρα live. Είμαι σίγουρη ότι κάτι το κάνετε. Το τι βλέπουμε είναι απίστευτα πιο παραγωγικό από το τι μας λένε. Θα μπορούσε και εγώ τόση ώρα να σας και να μην βλέπετε τίποτα. Μάλλον αυτό που λέει πιο πολύ από εμένα όμως. Και στην τελική θα πρέπει να τονίσουμε στο γονέα τι κέρδισε το παιδί. Γιατί αυτή η μάθηση είναι πιο παραγωγική, πιο δημιουργική και αξίζει να επενδύσει σε αυτή. Το Club EFL είστε εσείς. Και μπορούμε να το δούμε πάρα πολύ ψυχρά, σαν λογότυπα. Πριν όμως η Βασιλική είπε ότι είναι το μαζί που ζει και ότι πίσω από τα λογότυπα υπάρχουν άνθρωποι. Άρα το Club EFL είμαστε εμείς. Yeah. Και είμαστε και κούκλοι. Ζήτησα από πολλοί κόσμο να μου πει τι πήρε το Club EFL από το σχολείο του. Και μου απάντησαν κάποιοι άνθρωποι.
Και αυτό που παίρνουμε τελικά είναι τεχνολογία, προσαρμογή στις ανάγκες του κάθε μαθητή, entertainment, πολύ δημιουργική η κυρία Μακαλέτα, ανάπτυξη δεξιοτήτων ευχάριστα και εύκολα και πολλά άλλα. Κυρία Παπατζαρό, χωρίς ότι παίρνουμε καινοτομία, fun, creative and interesting lessons, digital access, both for students and parents. Η κυρία Ζαχαρία τόνισε, όπως είπε πριν και η κυρία Τσοπάνογλου, ότι απαλλασσόμαστε από συντηρητικά πράγματα, όπως το κράτη ορθογραφίας, αντιγραφής. Ο κύριος Χρονόπουλος, που μου αρέσει να γράφει, μου έδωσε πάρα πολλά εργαλεία. Μου είπε, το κλάδι FL έχει δώσει μια πορεία στο σχολείο μου. Πολλά πληροφορήματα. Αυτό που βλέπω είναι ότι ο ενθουσιασμός και η ευχαρίστηση που διακατέχει τους μαθητές να συμμετάσχουν στα κοινά project και να κατασκευάζουν ασκήσεις και να τις μοιράζονται. Μοιράζονται είναι η λέξη κλειδί. Γίνονται prosumers. Με ρωτάνε πολλές φορές οι συνάδελφοι πώς θα πληρώνουν το κλάδι FL και τους απαντώ να με ρωτάτε τι κερδίζει. Είναι λίγο σαν αυτό που υποκαίνεται. Μην ρωτάτε τι μπορεί να κάνει η Αμερική για εσάς, ρωτήστε τι μπορείτε να κάνετε εσείς για την Αμερική. Όλα αυτά προσδίδουν μια προστιθέμενη αξία άνευ προηγουμένου. Άρα, ο σκοπός που βλέπουμε πίσω από το αντικείμενο αλλάζει το αντικείμενο. Μπορεί το iPhone 6 στα χέρια μιας νεαρής να γίνει ένα χαζοεργαλιάκι για να ακούμε μουσική, στα χέρια ενός επιχειρηματία να γίνει εργαλείο δουλειάς και κερδοφορίας. Είναι στα χέρια μας να αποφασίσουμε πώς θα το πουλήσουμε, πώς θα το παράγουμε, πώς θα το προωθήσουμε. Ήταν χαρά μου να είμαι μαζί σας αυτές τις δύο μέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Μαρία, έχω δύο γραμμάτια σάντουιτς, γι' αυτό δεν μπορούσα να την παρουσιάσω. Θα σας πω πολύ λίγα πράγματα για την ίδια. Την γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, πριν πολλά χρόνια, πάνω από 20 χρόνια. Τα γνώρισα στην αρχή της καριέρας της. Η Μαρία είναι καθηγήτρια, είναι teacher trainer και έχει δική της εταιρεία που εκπαιδεύει, συμβουλεύει για την οργάνωση και τη διοίκηση του σχολείου. Είναι ο γιατρός του κάθε σχολείου. Και θα σας πω και μία φράση που άκουσα από μία συναδέλφισσα που είμαστε στο Πανεπιστήμιο μαζί, που δούλευε εκεί η Μαρία. Δεν το ξέρει η Μαρία, θα σας το πω για πρώτη φορά. Και έκανα μία φράση μετά από 20 χρόνια. Που όταν έφυγε από το σχολείο της, μου είπε «Δήμητρα, έχασα ένα διαμάντι. Το διαμάντι μου έχασα». Διαμάντι. Κερδίσαμε ένα διαμάντι σήμερα. Λοιπόν, να επαναλάβω γιατί δεν ακούει. Είμαστε τυχεροί. Κερδίσαμε το διαμάντι που έχασε κάποιος άλλος.